Τώρα 11 παρα 10 το πρωί. Το αυτοκίνητο μένει στον καράζ και εμείς ξεκινούμε για να πάμε με το λεωφορείο από το σπίτι στην Ανθούπολη, στο γραφείο του σταθμού Σταλατσά. Για να μην τα πολυλογούμε, δείτε απλά σε εικόνα πόσο εύκολο είναι να διακινηθείς στις γειτονιές για να φτάσεις στην πιο κοντινή στάση λεωφορείου. 13 λεπτά μετά φτάσαμε σε αυτή την κατά τα άλλα υπερσύγχρονη και καθαρότατη από σκουπίδια στάση λεωφορείου επί της λεωφόρου Ανθουπόλεως. Εν τη απουσία στεγάστρου, ευτυχώς είχε μόνο συννεφιά, χωρίς ήλιο και χωρίς βροχές. Στο λεωφορείο είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με πολίτες, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι βολεύονται με τις δημόσιες συγκοινωνίες, θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα. Δεν έχω αυτοκίνητο, παίρνουμε κοντά στο σπίτι μου με πολλή ευκολία. Εγώ τελειώνω το δουλειά μου 8 η ώρα και αναγκαστικά 7.30 η ώρα είναι τα λεφτά λεωφορείο. Εγώ αναγκαστικά πρέπει να παρακαλώ κάποιον άλλον να φέρει εμένα ή να χρησιμοποιώ ταξί. Μετά από 14 λεπτά διαδρομή, κατεβήκαμε επί της λεωφόρου Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Μακεδονίδησα για να αλλάξουμε γραμμή και να πάρουμε το 211. Μεταξύ άλλων, καταλάβαμε ότι για να περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου για να αλλάξεις γραμμή πρέπει να το διακινδυνεύσεις και λίγο λόγω υποδομών που απουσιάζουν. Εν πάση περιπτώσει, περιμένοντας άλλα περίπου 25 λεπτά, πήραμε το 211 για το σταθμό έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο οδηγός του μικρού λεωφορείου μας υπέδειξε κάποια κακώς έχοντα στους κυπριακούς δρόμους που αφορούν κυρίως υποδομές που δεν έχουν δήμη, σε μια διαδρομή που ο ίδιος παρακαλάει να μην χρειαστεί να κάνει στάση στη μέση του δρόμου, αφού το θεωρεί πολύ επικίνδυνο. Φτάσαμε λοιπόν στην επόμενη στάση με λίγη καθυστέρηση λόγω κίνησης και περιμένοντας να φτάσει το λεωφορείο της γραμμής 158 για να μας πάρει στη Γιάννου Κρανιδιώτη στα Λατσά, συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της εταιρείας. Το κύριο πρόβλημα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι η κίνηση και το γεγονός ότι ακόμα έχουμε το μονοκομβικό σύστημα το οποίο όλα τα δρομολόγια μας δυστυχώς συνδέονται μέσω της πλατείας Σολομού. Μας εξήγησε ότι τους επόμενους μήνες θα αλλάξουν πολλά αν βεβαίως το ίδιο το κράτος βοηθήσει την κατάσταση. Και κάπως έτσι, λίγο μετά τις 12.30, πήραμε τη γραμμή για την τελική διαδρομή στη λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη στα Λατσά. Και από εκεί με τα πόδια στη δουλειά, αφού δεν υπάρχει κοντινότερη στάση σε μια διαδρομή στην οποία τα πεζοδρόμια και διαβάσεις πεζών μοιάζουν με πολυτέλεια. Και τελικά, μετά από 2 ώρες και 20 λεπτά με αλλαγές δρομολογίων για αρκετό περπάτημα, φτάσαμε στο χώρο εργασίας. Η σημερινή διαδρομή σίγουρα μας έκανε σοφότερους σε πολλά. Ελάχιστες υποδομές από τους Δήμους και το κεντρικό κράτος και σίγουρα ένα πρόγραμμα δημόσιων συγκοινωνιών το οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει παρά μόνο ένα μέρος της κοινωνίας σε μια χώρα όπου οι αρμόδιοι μας ζητούν να κάνουμε στροφή στις δημόσιες συγκοινωνίες.